Σπανότη Καπετάν Παντελή, που πριν από λίγες ημέρες έγινε πρωτοσέλιδο όταν έπιασε στα δίχτυα του έναν τόνο 2,5 μέτρων και 270 κιλών. Όμως η καλή ψαριά συνεχίστηκε για τον καπετάνιο Παντελή, αφού μία μέρα μετά έπιασε ακόμα έναν τόνο, αυτή τη φορά 200 κιλών. Στην πλώνη σου όλη καιρή, φοβούνται και λίγη σου. Ο καπετάνιος Παντελής Αμοριανός είναι επαγγελματίας ψαράς, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στους Φούρνους. Είναι 58 ετών, έχει 4 παιδιά και έναν εγγονό 5 ετών που όπως λέει είναι το καμάρι της οικογένειας. Στα 21 του χρόνια αποφάσισε να γίνει ψαράς με τη βοήθεια του πεθερού του, ο οποίος είχε στην κατοχή του ένα καΐκι και έκανε αυτή τη δουλειά. Φουρνιώτηκα τα πατέλη, καΐκια τη κοιλάδα. Οι δύο τόνοι ψαρεύτηκαν στη Σέριφο, εκεί που συνηθίζει να ψαρεύει μαζί με το πλήρωμά του, και παραδόθηκαν στη Σύρο σε φορτηγό ψυγείο μεταφορικής εταιρείας για να μεταφερθούν στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου και στη συνέχεια να πουληθούν στην Ιαπωνία. Είσαι καπέτα Παντελή και ο πρώτος στο τιμονί. Είδατε λοιπόν τι ψάρια έπιασε Γιώργο Καραϊβάς, βλέπεις τι γίνεται. Αναμένουμε τώρα να μας μιλήσει ο κύριος καπετάν Παντελής Αμοριανός.